Κύριε Υπουργέ, παρουσιάζοντας στην πρωτολογία μου την ερώτηση του κόμματός μας, οφείλω να σας μεταφέρω τη μεγάλη αγανάκτηση που υπάρχει στους μαθητές, τους γονείς, αλλά και τους εκπαιδευτικούς του Δευτέρου και του Πέμπτου Γενικού Λυκείου της Κατερίνης, καθώς αντιμετωπίζουν ένα εξαιρετικά σοβαρό, όσο και χρόνιο, κτηριακό πρόβλημα. Υπάρχει λοιπόν στην Κατερίνη, κύριε Υπουργέ, ένα κτηριακό συγκρότημα που κάποτε στέγαζε το πολυκλαδικό λύκειο της Κατερίνης και σήμερα στεγάζει το δεύτερο και το πέμπτο γενικό λύκειο της πόλης, καθώς και το εσπερινό ΙΕΚ της Κατερίνης. Το σχολικό αυτό συγκρότημα χτίστηκε από τη δεκαετία του 1980 και από τότε βεβαίως λειτουργεί αδιάλειπτα, χωρίς όμως ποτέ, και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, χωρίς ποτέ να έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτό το σχολείο οι αναγκαίες εργασίες για τη συντήρησή του. Το μεγάλο πρόβλημα στο συγκεκριμένο κτίριο εντοπίζεται στη στέγη αυτού του κτιρίου, από την οποία όταν βρέχει στάζουν και μερικές φορές, ανάλογα με την ένταση της βροχής, τρέχουν ανεξέλεγκτα τα νερά της βροχής, εξαιτίας της μη συντήρησης βέβαια και της παλαιότητας της στέγης. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να έχουν προκληθεί και να συνεχίζουν να προκαλούνται σοβαρές, πολύ σοβαρές ζημιές, να διαβρώνονται, να πέφτουν χρώματα, να πέφτουν σοβάδες, να μαζεύεται όλο και περισσότερη μούχλα μέσα στους χώρους του σχολείου και το χειρότερο, να υπάρχουν φθορές, επικίνδυνες φθορές, στο ηλεκτρολογικό δίκτυο του κτηρίου. Όλα τα παραπάνω, όπως καταλαβαίνετε, καθιστούν αντικειμενικά το κτίριο για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς όχι απλά και μόνο ακατάλληλο, αλλά μερικές φορές και επικίνδυνο. Όλοι οι χώροι αυτού του σχολικού συγκροτήματος, τα κεντρικά κτίρια, το γυμναστήριο, οι πολιτιστικές αίθουσες χρειάζονται άμεση επιδιόρθωση και συντήρηση και μιλάμε για χώρους οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από τη σχολική κοινότητα, αλλά και από διάφορους φορείς της Κατερίνης, ενώ εκεί πραγματοποιούνται και αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, κύριε Υπουργέ, θεωρούμε ότι σήμερα, το 2022, είναι απαραίτητο για τους μαθητές του Δευτέρου και του Πέμπτου Γενικού Λυκείου της Κατερίνης, όπως και κάθε σχολείο σε αυτή τη χώρα, και για τους εκπαιδευτικούς τους να κάνουν μάθημα σε τέτοιες επικίνδυνες και ανεπίτρεπτες συνθήκες. Γι' αυτό λοιπόν σας ρωτάμε, ποια συγκεκριμένα μέτρα θα πάρετε ώστε να δοθεί μια έκτακτη οικονομική κρατική χρηματοδότηση, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η επισκευή, η συντήρηση του σχολικού κτηρίου, για να μπορεί το μάθημα να γίνει με ασφάλεια και για τους εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές. Ευχαριστώ. Όλοι γνωρίζουμε ότι την περδεκαετή περίοδο που πέρασε της κρίσης υπήρξε συρρήκνωση των χρημάτων τα οποία δόθησαν για την συντήρηση και τέτοιων είδους σχολικών μονάδων, μια πορεία συρρήκνωσης, την οποία προσπαθούμε να αντιστρέψουμε τα τελευταία χρόνια, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή μας στην αυτοδιοίκηση, προκειμένου να προχωρήσει σε συντήρηση ή κατασκευή νέων σχολείων. Ιδίως για το Δήμο Κατερίνης που μας ρωτάτε, έχει επιχορηγηθεί το 2021 με το ποσό του 1.080.000 ευρώ για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων μέσω των κεντρικών αυτοτελών πόρων. Αντίστοιχο ποσό θα δοθεί φυσικά και το 2022. Δεύτερον, ειδικά για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων, διατέθηκαν στο Δήμο το 2021 288.500 ευρώ και το ίδιο ποσό θα διατεθεί και το 2022. Τρίτον, έχουν διατεθεί 837.000 ευρώ από το ειδικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών, το πρόγραμμα δηλαδή Φιλόδημος 2, για την ενίσχυση Δήμων για τέτοιου είδους συντηρήσεις και επισκευές, εκ των οποίων ποσό 433.400 ευρώ για την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σχολικές μονάδες και ποσό 314.000 ευρώ για την κατασκευή ραμπών και χωρών υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία στις σχολικές μονάδες. Τέταρτον, από το πρόγραμμα Ενίσχυσης Φιλόδημος 2, ο Δήμος Κατερίνης έχει χρηματοδοτηθεί με ποσό 492.600 ευρώ για την επισκευή συντήρησης σχολικών κτηρίων και αυλίων χώρων. Ανέφερα αυτά τα νούμερα να δείξω ακριβώς ότι υπάρχει η διάθεση από εμάς να στηρίξουμε την αυτοδιοίκηση για την επένδυση στο απαραίτητο κτηριακό απόθεμο των σχολικών μας μονάδων. Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία επομένως από το Υπουργείο και βρίσκονται στη διάθεση του Δήμου για οποιαδήποτε περαιτέρω ανάγκη. Έχω να σας πω ότι ειδικά για το θέμα το οποίο με ρωτάτε, απευθυνθήκαμε στο Δήμο Κατερίνης. Θα καταθέσω στα πρακτικά την απάντηση την οποία μας έστειλε ο Δήμος Κατερίνης και αντιλαμβάνομαι ότι έχουν προχωρήσει σε εργασίες
αποκατάστασης, οι οποίες φυσικά δεν λύνουν οριστικά το πρόβλημα. Θα συνεχιστούν αυτές οι εργασίες σύμφωνα με το έγγραφο του Δήμου και στο χρονικό διάστημα που απομένει και το Πάσχα και μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς και αναζητείται πρόσθετη χρηματοδότηση μετά από σχετική μελέτη της ΚΤΥΠ. Σε συνεργασία λοιπόν με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και το Δήμο Κατερίνης, ο οποίος δείχνει την πρόθεση να αναλάβει δράση και έχει εκπονήσει αυτή τη μελέτη, εμείς είμαστε εδώ να συνδράμουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εφόσον αυτό μας ζητηθεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο που πρέπει να πω κύριε Υπουργέ είναι ότι η περίπτωση του συγκεκριμένου σχολικού συγκροτήματος της Κατερίνης είναι αντιπροσωπευτική για την κατάσταση της σχολικής στέγης στη χώρα μας. Δεν είναι το μόνο σχολείο στη χώρα μας που βρίσκεται σε αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση. Είναι πάρα πολλά και γι' αυτό ως προς αυτό θα αναφερθώ παρακάτω. Τώρα, και εσείς νομίζω στην πρωτολογία σας ομολογήσατε το πρόβλημα, παραδεχτήκατε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και ότι γίνονται προσπάθειες να ξεπεραστεί. Το πρόβλημα είναι χρόνιο. Σας έχω πει ότι είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και όσο αυτό καθυστερεί η αντιμετώπιση του, τόσο χειροτερεύει. Γενικότερα όμως, ας μου επιτραπεί ένα σχόλιο για την απάντησή σας ως αρμόδιου υπουργού, εννοείται. Να πω κύριε Υπουργέ ότι αυτή η απάντησή σας δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται σε αυτήν την αίθουσα. Την ίδια ακριβώς απάντηση μας έδιναν πάντα οι υπουργοί όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν, μα όλων, χωρίς καμιά εξαίρεση, όταν τους θέταμε το ζήτημα ή ένα από τα ζητήματα, κάποιο οξυμένο ζήτημα σχολικής στέγης στη χώρα μας. Δεν γίνονται όλα από τη μια στιγμή στην άλλη, κάνουμε ό,τι μπορούμε, περάσαμε μια μεγάλη κρίση, αναζητούμε χρηματοδοτικά εργαλεία και ούτω καθεξής. Αυτές ήταν οι απαντήσεις. Τα ίδια ακούγαμε τόσα χρόνια από τους αρμόδιους υπουργούς και λίγο πολύ τα ίδια επαναλάβατε κι εσείς πριν από λίγο. Η αλήθεια είναι όμως, κύριε Υπουργέ, ότι ουδέποτε, ουδε μία κυβέρνηση εκπώνησε, ουδε μία κυβέρνηση χρηματοδότησε και φυσικά ουδέποτε υλοποίησε ένα σύγχρονο, ένα συνεκτικό, συνολικό πρόγραμμα αντιμετώπισης του σοβαρού προβλήματος της σχολικής στέγης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από το να τρέχουμε να κάνουμε μπαλώματα εδώ και εκεί, το πρόβλημα θα μεγαλώνει. Δεν θα το αντιμετωπίζουμε. Εντελώς αποσπασματικά και ανακοινώνονται ανεγέρσεις σχολικών μονάδων εδώ και εκεί με τη μέθοδο των συμπράξεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, όπου το κράτος παραχωρεί το οικόπεδο, το αναλαμβάνει ο ιδιώτης, ο οποίος θα το αξιοποιεί εμπορικά, εμπορευματικά, και αυτό, μη μου πείτε, είναι ένα γενναίο βήμα προς την επιχειρηματική λειτουργία των σχολικών μονάδων. Επιπλέον έρχεται η κυβέρνησή σας και με τον νόμο που ψήφισε το περασμένο καλοκαίρι για την αξιολόγηση και με μοχλό αυτήν την αξιολόγηση σπρώχνεται τα σχολεία να βγουν στην αγορά προς άγρα χορηγών, να μαζεύουν δηλαδή χρήματα επειδή οι κυβερνήσεις σας, για να μην σας αδικήσω, δεν είστε μόνο εσείς, είναι όλες οι κυβερνήσεις, δεν χρηματοδοτούν τις σχολικές επιτροπές για να αντιμετωπίζουν τέτοια σοβαρά ζητήματα, να αναζητούν λοιπόν χορηγούς προκειμένου να καλύψουν τέτοιου είδους προβλήματα. Και αν υπάρχουν σχολεία, κύριε Υπουργέ, που δεν βρίσκουν χορηγούς, τι θα κάνουν? Θα ρημάξουν αυτά τα σχολεία? Το ερώτημα βεβαίως δεν είναι ρητορικό. Εν πάση περιπτώσει, στο συγκεκριμένο σχολείο, ας μου επιτραπεί κύριε Πρόεδρε, το πρόβλημα είναι εξαιρετικά σοβαρό, επίγον θα έλεγα, γιατί όταν βρέχει, και όταν βρέχει κάπως δυνατά, τότε υπάρχουν χώροι του σχολείου όπου απαγορεύεται, στους οποίους απαγορεύονται στους μαθητές, προφανώς λόγω επικινδυνότητας, να περάσουν από εκεί. Και έχει μάλιστα συμβεί να διακοπούν ακόμα και τα μαθήματα του σχολείου, επειδή κάποια μέρα έβρεχε πάρα πολύ δυνατά και να σχολάσουν τα παιδιά νωρίτερα. Ποιος θέλει για αυτή την κατάσταση? Ελάτε τώρα, όλοι το γνωρίζουμε, δεν είναι θέμα προσώπων, είναι η διαχρονική υποχρηματοδότηση της παιδείας, είναι εκείνη η μεταφορά αρμοδιοτήτων στους δήμους, χωρίς όμως και την αναγκαία μεταφορά των αναγκαίων πόρων για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι Δήμοι, τα ελάχιστα κονδύλια για την ανέγερση, για τη συντήρηση των σχολείων, γιατί ελάχιστα είναι τα κονδύλια. Με λίγα λόγια, αυτή είναι εκείνη η πολιτική την οποία πιστά ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις και η δική σας φυσικά, που μετατρέπει την παιδεία σε ένα πανάκριβο εμπόρευμα, το οποίο το πληρώνει πανάκριβα η λαϊκή οικογένεια. Ευθύνες όμως επιμερίζονται, και εδώ εμείς
μιλάμε ανοιχτά και έξω από τα δόντια, ευθύνες επιμερίζονται και σε εκείνες και στις εκάστοτε διοικήσεις των Δήμων, εν προκειμένου του Δήμου Κατερίνης, ως τμήμα του κρατικού μηχανισμού βεβαίως, οι οποίες επέτρεψαν με τη στάση τους να φτάσει η κατάσταση σε, αυτό το απαράδεκτο σημείο. Δεν θέλω να αναφερθώ, θα κλείσω κύριε Πρόεδρε, αφού ευχαριστήσω για την ανοχή σας, στα χιλιάδες σχολικά κτίρια της χώρας μας, στο ότι περίπου τα μισά, κύριε Υπουργέ, είναι κτισμένα πριν το 1985, και το 1985 έχουμε την εκπόνηση του πρώτου αντισεισμικού κανονισμού. Έκτοτε αναθεωρήθηκε προς το αυστηρότερο αυτός ο κανονισμός και καλά έκανε. Αυτό σημαίνει ότι τα μισά σχολικά κτίρια της χώρας δεν έχουν πιστοποιητικό σεισμικής ασφάλειας, πώς να σας το πω έτσι, δεν έχουν ελεγχθεί καν. Δεν θέλω να μιλήσω για τα σοβαρά προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής, για το πόσα σχολεία έχουν γυμναστήρια, αφήστε το, είναι μονοψήφιο το ποσοστό, για το πόσα σχολεία έχουν αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, για τα πόσα σχολεία έχουν εργαστήρια καλλιτεχνικών ή εργαστήρια φυσικών επιστημών. Όλα αυτά συνθέτουν το πολύ σοβαρό πρόβλημα της σχολικής στέγης, το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό και όλοι γνωρίζουμε τη σημασία που έχει στη διαδικασία του μαθήματος, στη διαδικασία της εκπαίδευσης, γιατί το κτίριο είναι η πρώτη βασική υλική προϋπόθεση για να γίνει ένα μάθημα. Για να μην μιλήσουμε για τα νηπιαγωγεία, όπου χιλιάδες νήπια 4 και 5 ετών στέλνονται στα τσίγκινα κουτιά. Κλείστε με αυτό. Ή σε νηπιαγωγεία που δεν έχουν αυλή. Ναι, αν έχετε το Θεό σας, έτσι είναι. Πολλά παιδιά σε αυτή την ηλικία πάνε σε νηπιαγωγεία χωρίς αυλή. Εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα είναι οξυμένο. Υπάρχει ένας μεγάλος κατακερματισμός των ευθυνών. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι χρειάζεται να συσταθεί ένας δημόσιος φορέας που να έχει την ευθύνη από την αρχή, το σχέδιο, την ανέγερση και την παράδοση του σχολικού κτηρίου. Και εν πάση περιπτώσει, και θα κλείσω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, η ίδια η ΚΤΥΠ, αυτή που είναι μετεξέλιξη της προηγούμενης υπηρεσίας, η ίδια η ΚΤΥΠ έχει υπολογίσει ότι πάνω κάτω για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος της σχολικής στέγης στη χώρα μας θα χρειαστούν 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν δεν κάνω λάθος, 3 δισεκατομμύρια ευρώ κόστησαν περίπου τα Ραφάλ και η Μπελαρά. Αν δεν κάνω επίσης λάθος, που δεν κάνω, είναι τα μισά χρήματα από τις δαπάνες που έδωσε η Ελλάδα για το ΝΑΤΟ τη φετινή χρονιά. Για να δούμε και ποιες είναι οι προτεραιότητές σας δηλαδή. Και όμως αυτά τα 3 δισεκατομμύρια ουδέποτε τα έδωσε καμία κυβέρνηση, ουδέποτε έχει σκοπό να τα δώσει, έστω και τμηματικά και με ένα χρονοδιάγραμμα. Αντίθετα, έχουμε αυτά τα προβλήματα που έχουμε και αυτό ακριβώς θα πρέπει να το διεκδικήσουν οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, όλη η κοινωνία για το καλό των παιδιών τους. Ευχαριστώ. Καταρχάς, κύριε Δελή, με την τελευταία αποστροφή του λόγου σας, θέλω να πω ότι η απόλυτη προτεραιότητα για αυτή την κυβέρνηση είναι η ασφάλεια της χώρας και η άμυνα της χώρας. Οπότε δεν βάζουμε σε καμία ζυγαριά αυτή την προϋπόθεση, που είναι η προϋπόθεση ελευθερίας και δημοκρατίας. Όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα, περιγράψτε μια εικόνα στην οποία η κυβέρνηση δήθεν είναι αδιάφορη απέναντι σε ένα πρόβλημα. Σας είπα και εγώ από την αρχή ότι όταν έχουμε μια υπερδεκαετή κρίση, φυσικά προβλήματα όπως είναι τη σχολική στέγη είναι οξυμένα. Το θέμα είναι αδιάφορη η κυβέρνηση για αυτά. Είπα εγώ, για παράδειγμα, ότι ψάχνουμε χρηματοδοτικά εργαλεία ή δεν μπορούμε να κάνουμε το ένα ή δεν μπορούμε να κάνουμε το άλλο. Το αντίθετο είπα. Έδωσα πολύ συγκεκριμένα νούμερα από συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία του Υπουργείου Εσωτερικών. Δεν μπορεί από διάθεση αντιπολιτευτική να αγνοούμε ότι υπάρχει το πρόγραμμα Φιλόδημος 2, το οποίο χρηματοδοτεί μια σειρά από δράσεις όπως αυτές που σας είπα πριν, προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, επισκευές, πυροπροστασία για τα σχολεία μας. Δεν μπορεί να αγνοούμε ότι στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης υπάρχουν προσκλήσεις στο πρόγραμμα που αναφέρονται στον προσεισμικό έλεγχο, για παράδειγμα, σε όλα τα σχολικά κτίρια ή τα δημόσια κτίρια που έχει υποβάλει πρόταση ο Δήμος. Δεν μπορεί να αγνοούμε ότι στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση για κατασκευή ή συντήρηση σχολικών μονάδων ή γενικά του κτηριακού αποθέματος. Δύο συγκεκριμένες τέτοιες προσκλήσεις. Άρα, μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, τα οποία βρίσκονταν στη διάθεση των Δήμων για να υποβάλουν τις προτάσεις τους προκειμένου να αντλήσουν χρήματα από αυτά τα προγράμματα. Και δεν σταματάμε φυσικά σε αυτά. Κάθε χρόνο ξέρετε ότι στον ετήσιο κύκλο προγραμματισμού που επιβάλλει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων μέχρι χτες, ΕΠΑ, από εδώ και πέρα, έχουμε πολλές εντάξεις τέτοιου είδους σχολικών κτίριων,
μέσα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών. Άρα, ούτε αδιάφορη είναι η κυβέρνηση, ούτε έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων έχουμε. Υπάρχει μια οξυμένη κατάσταση που έρχεται από το παρελθόν και προσπαθούμε να την αντιμετωπίσουμε. Αυτό κάνουμε και τώρα. Και αυτό που θα ήθελα πραγματικά να μείνει από εδώ είναι ότι με ένα σοβαρό προγραμματισμό, με το εργαλείο που λέγεται κτηριακές υποδομές για να κάνει σχετικές μελέτες και με τη διάθεση τοπικής αυτοδιοίκησης να προσφέρει σοβαρές υπηρεσίες στους δημότες και φυσικά στα παιδιά μας και την αρρωγή του Υπουργείου Εσωτερικών και όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, προχωρούμε προς τα μπρος. Ευχαριστώ πολύ.